Με το φακό του Calibros News επισκεφθήκαμε την Διόσκαλα και τον πρόεδρο της παράκτησης Ελίας, τον κύριο Μανώλη Πουλιά, γιατί ακούσαμε ότι κάποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τους εράδες. Ποια είναι αυτά, θα μας τα πει αμέσως. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πουλιά. Αφορμή είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή. Μέσα στο φορολογικό νομοσχέδιο υπάρχει και ένα κομμάτι, ένα άρθρο το οποίο αφορά την αλία. Είναι ένας επιπλέον φόρος ο οποίος θα προκύπτει ανάλογα με τα μέγεθος του σκάφους. Ένα ποσό το οποίο δεν το είχαμε πριν. Παρόλο βέβαια που το άρθρο αναφέρει ότι με την πληρωμή του τέλους αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, ναι. Δεν ισχύει αυτό γιατί. Α, θα σας βάλουν και άλλη φορολογία, ναι, δηλαδή. Υπάρχει και το τέλος επιτιδεύματος 650 ευρώ, τα οποία θα πιάνει στους 40 από το 2020 και μετά. Υπάρχει και το αλληλεγγύης. Άρα από εκεί. Αυτά τα πληρώνετε ή θα τα πληρώσετε από το 20? Θα πληρώνουμε. Το επιτιδεύματος πληρώνουμε, ναι. Από το 20. Το αλληλεγγύης πληρώνουμε, ναι. Ήδη. Για να καταλάβετε, το καθεστώς των ψαράδων υπήρχε το αφορολόγητο 8.500 ευρώ. Ναι. Με το αφορολόγητο αυτό, πολύ λίγοι ψαράδες, σχεδόν κανένας, πέραν και το καθαρό κέρδος των 8.500 ευρώ, οπότε δεν πλήρωνε κανείς με το εισόδημά του, ήταν όλοι αφορολόγητοι. Υπήρχε όμως το αλληλεγγύης, που υπάρχει και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων και επιχειρήσεων, και το επιτιδεύματος, το οποίο, ναι, θα έρχεται από τον νέο χρόνο. Στα ήδη δύο αυτά κομμάτια που υπήρχαν, που το αλληλεγγύης και το επιτιδεύματος, προστίθεται αυτό το χαράτσι, ναι, ανάλογα με τα νέα του σκάφους. Το αντιδράσαμε. Το θεωρείτε χαράτσι? Είναι χαράτσι, είναι χαράτσι, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος καταραίει. Βέβαια, μου πείτε, η οικονομία ολόκληρη καταραίει. Ναι. Αλλά δεδομένου ότι έχουμε τις προκλήσεις στον τούρκο. Τα σκάφη μας είναι τα μάτια του Αιγαίου. Υπάρχει φυσική παρουσία ανά πάσα στιγμή παντού. Θεωρώ ότι ένας τάσος ο οποίος έπρεπε να εξαιρεθεί από το κομμάτι αυτό και να υποστηριχθεί από τον γενής τομέα σύν τους εθνικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, αντιδράσαμε πανελλαδικά, δεν ακουστήκαμε. Δυστυχώς ψηφίστηκε από πολύ. Και για να μην φανεί ότι κάνουμε και αντιπολίτευση, μάθαμε τελευταία στιγμή από τον κύριο Σταϊκούρα ότι ήταν δέσμευση του κύριου Τσακαλώτου του 2017. Μάλιστα. Άρα ήταν δηλαδή υπό τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και το επιστράγγισε. Αυτό λέτε. Ναι, αυτό ακριβώς. Και για να πάμε τώρα λίγο να δούμε πόσα μέτρα είναι τα σκάφη τα δικά μας εδώ, μέχρι πόσα μέτρα είναι. Κοιτάξτε, κλίμακες είναι. Γιατί έχουμε, εγώ έχω ένα κατάλογο εδώ. Ναι. Έως 6 μέτρα λέει 100 ευρώ, από, ναι, 6 μέχρι 8 150, από 8 μέχρι 10 225, από 10 μέχρι 12 438 και από 12 μέχρι 15 506. Ναι. Εμάς το μεγαλύτερο ποσοστό κυμαίνεται από τα 8 μέχρι τα 15. Άρα, 506, δηλαδή. Από τα 225, από τα 150, ναι, να πιάνει σκάφος μέχρι και τα 506. Υπάρχουν βέβαια και πιο οι επόμενοι κλίμακα, αλλά είναι τα ελάχιστα, 15 μέχρι 18, ναι, υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστα, 759 ευρώ δηλαδή. Στο σημείο αυτό το οφείλω να. Πολύ βαρύ αυτό το. Είναι γιατί συνεχώς προστίθεται κάτι. Έχουμε τα πέρα το φορολογικό κομμάτι. Τα σκάφη έχουν κατατίσει να είναι. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, κύριε Πουλιά. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα η ασφάλιση, όλοι άλλο αυτό. Αυτό είναι μια επιχείρηση, το βλέπουμε. Αλλά θεωρώ ότι ένα ιδιαίτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να στηριχθεί για πολλούς λόγους. Και το όλοι πληρώνουμε, συμφωνώ, δεν αντιλέγω. Όλοι πρέπει να πληρώσουμε, να συνεισφέρουμε στο κράτος αυτό. Αλλά υπάρχει μια τάση το σκάφος να το εξυγχρονίζουν και να ζητάνε συνεχώς πράγματα, συνεχώς υποχρεώσεις. Δεν είναι μόνο το φορολογικό, είναι και τα VMS, τα ηλεκτρονικά ημερολόγια, ναι, που συνεχώς κάτι ζητάνε. Κάτι και τι ζητάνε. Λέτε τώρα, πώς σκέφτεστε να αντιδράσετε? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή θα αντιδράσουμε σε πρώτη φάση η Πανελλήνια Ένωση θα αντικινηθεί δικαστικά, ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι παράνομος ο νόμος, η φορολόγηση αυτή. Και σε δεύτερη φάση θα δούμε. Πρώτη φάση θα αντιδράσουμε νομικά δηλαδή. Ναι. Στο σημείο αυτό βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της Καλύμνου και τον κύριο Έπαρχο για τη στήριξη που μας σταθήκαν δίπλα μας. Ναι, γιατί στείλανε έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών και μας στηρίξανε. Άσχετο το αποτέλεσμα, οφείλω να πούμε να ευχαριστώ. Τι ζητάνε δηλαδή, τι ζήτησε ο Δήμαρχος? Και ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος ζητήσαν απαλλαγή από το τέλος. Απαλλαγή. Αυτό μήπως είναι όμως καμία μνημονιακή μας υποχρέωση? Κοιτάξτε να δείτε. Η Ευρώπη λέει το εξής. Είχαμε το εξής παράδοξο στην Ελλάδα, να υπάρχουν ανάλογα με τα μέτρα του σκάφου, να υπάρχει αντίστοιχη φορολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι πρέπει να γίνει μία. Να πάμε στη δεύτερη κατηγορία, τα οποία ήταν τα μεγάλα σκάφη. Αυτό επέβαλε η Ευρώπη.
λέει πηγαίνετε τα, όλα τα σκάφη να φορολογηθούν σε έναν κωδικό των 659, το μιλάω λογιστικά βέβαια, αλλά αυτό σου λέει πηγαίνετε στον 659 και θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση ως εκεί. Η κυβέρνηση με τις ευλογίες προηγούμενης δεν τήρησε κάθε αυτό το πράγμα, αυτό το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε κάτι παραπάνω. Επέβαλε και με χάρα της. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, κύριε Κουλιά. Τα μέλη σας πώς είναι? Ξεσηκωμένος ναι. Ακόμα, απογοητευμένος. Πώς θα τα βγάλουν πέρα, γιατί έχουν μείνει πίσω και ασφαλιστικές φορές. Εκκρεμούν και αυτά τα καταγωγικά. Τι να πούμε. Θα τα παλέψουμε. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με την κίνηση που θα κάνουμε νομικά. Στο σημείο αυτό, βέβαια, αξίζει να πούμε άσχετο εντελώς διαφορετικό θέμα. Θα διοργανώσουμε μία ημερίδα. Απλά απευθύνομαι όχι μόνο στους Σαράδες, σε όλους τους καλύμνους συμπολίτες μας. Με θέμα το τσίπημα του λεοντόψαρου. Α, έχουμε τέτοιο θέμα? Έχουμε, είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή, θα υπάρχει παρουσία γιατρού. Υπάρχουν παρουσία, υπάρχουν, εμφανίζονται συνεχώς και θα εμφανίζονται από ό,τι λένε οι επιστήμονες, θα αυξάνουν χρόνο με τον χρόνο. Οπότε καλύτερα να το γνωρίζει ο κόσμος, όχι μόνο οι Σαράδες και όλοι. Ναι. Θα κάνουμε μια ημερίδα, η παρουσία γιατρού, να μας πει ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες, αν τις βοήθειες θα κάνουν και την ώρα. Άρα μπορεί δηλαδή ένας ψαράς την ώρα που βγάζει από το δίχτυ το ΕΕ, το συγκεκριμένο ψάρι. Πρέπει να έχει το κάθε σκάφος μέσα για να υπάρξει άμεση βοήθεια και πώς θα αντιμετωπίσει και ο απλός πολίτης, όχι μόνο ο ψαράς. Και πολλά να το γνωρίζουν. Πώς πάτε από πλευράς έτσι αλλιευμάτων, το μεροκάμα το βγαίνει? Έχουμε το εξής παράδοξο. Εντάξει, ψάρια υπάρχουν. Υπάρχει μία μείωση, αλλά ψάρια υπάρχουν. Το θέμα είναι το μεγάλο θέμα, είναι το εμπόριο, το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή. Συνεχώς μειώνονται οι τιμές. Αυτό είναι. Ένα μειώνεται η ζήτηση και μειώνονται οι τιμές. Τώρα μειώνεται είναι η ζήτηση. Μειώνεται η ζήτηση. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι παράδοξο αυτό. Δηλαδή... Ναι, δηλαδή δεν τρώει ψάρια κόσμος, δηλαδή. Το πιο πιθανό, ναι. Περίεργο. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Περίεργο. Ίσως επειδή. Για ψάρια, ψάρια. Ναι, το λένε παρόλο που το λένε όπως είναι έτσι και οι γιατροί. Η ζήτηση συνεχώς μειώνεται. Ειδικά το χειμώνα έχουμε τεράστια πρόβλημα. Δηλαδή τα σκάφη τώρα αντιμετωπίζουν περισσότερο πρόβλημα εμπορίου παρά το να βγάλουν ψάρι. Εσείς γυρίστε σήμερα από την ψαριά σας? Δεν πήγαμε λόγω καιρού. Λόγω καιρού. Λόγω καιρού. Η τσιπούρα πότε είναι? Η τσιπούρα δειλά-δειλά ξεκίνησε. Μέρα με τη μέρα θα δοκιμάσουμε. Πάμε εκεί. Καλόλιμνο. Καλόλιμνο θα πάμε. Καλόλιμνο θα πάμε. Κοντά στα Ίμια, όχι. Κοντά στα Ίμια, μάλλον. Αυτό είναι. Μάλιστα. Το λέμε μεγάλη λύπη, αλλά μάλλον όχι. Λοιπόν, κύριε Κουλιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.